Γιατί όλοι βγαίνουν και εμείς μπαίνουμε τώρα. Α, δεν ξέρω φίλε, μάλλον δεν ξέρουμε. Όλοι προς τα έξω πάνε. Δεν ξέρουμε τις ώρες φίλε. Ναι, πάνε όλοι προς τα έξω και εμείς πάμε προς τα μέσα. Αυτό πρέπει ή να με ανησυχεί ή να με κάνει να νιώθω ωραία, δεν ξέρω. Να νιώθεις ωραία, θα έχουμε την ησυχία μας. Ναι. Πάλι καλά που αυτή η βαρκούλα είναι τόσο μαντζέβελη, τόσο εύκολη και τόσο γρήγορη πάνω απ' όλα. Λοιπόν. Αυτό είναι. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι και μας περιμένει. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ βραδιάτικα με τον Κώστα. Βασικά ο Κώστας δεν είναι εδώ γύρω προς το παρόν, αλλά έχει πάρει το αυτοκίνητο αφού ρίξαμε τη βάρκα και το πάει στο σπίτι του για να μην έχουμε και άγχος, γιατί έχουμε και άλλα ψαρικά. Γιατί Χριστόφορε μπαίνεις βραδιάτικα? Γιατί θα πάμε για θράψαλα. Αυτή είναι η ουσία, αυτός είναι και ο στόχος για σήμερα. Ο Κώστας λέει ότι έχει ένα πολύ καλό σημείο που έχει θράψαλα μεγάλα. Είναι σχεδόν σούρουπο. Έχουμε πάρει φακούς μαζί, φώτα και ιστορίες. Θα προσπαθήσω να γράψω όσο καλύτερο βίντεο γίνεται, δεδομένου ότι είναι νύχτα. Ελπίζω να πιάσουμε θράψαλα. Αν και εφόσον προλάβουμε, θα κάνουμε λίγο πάνω στο σούρουπο, στην ξέρα εδώ του σχήνου που περνάμε, θα κάνουμε λίγο σιλικόνη. Αλλά ο στόχος μας σήμερα είναι τα θράψαλα. Περιμένω τον Κώστα να μπούμε και να φύγουμε. Λοιπόν, Κώστα, τέτοια ώρα έχει θράψαλα? Όχι, πολύ δύσκολα. Αφού πέσει ο ήλιος και μετά. Οπότε, μέχρι να πέσει ο ήλιος, επειδή είμαστε άρρωστοι, θα ρίξουμε σιλικόνη. Είμαστε εδώ, είμαστε στη ξέρα, στο σχήνο. Δείξε έξω που ακριβώς είναι. Όχι μωρέ, σιγά. Οπότε τώρα αξίζει να ψαρέψουμε λίγο εδώ πέρα, με καμία σιλικόνη. Η αλήθεια είναι ότι είχα πιάσει ένα φαγκρί τις προάλλες. Τέλος πάντων, έχω πάρει και δολώματα. Έχω πάρει γόπες, μερικές φρύσες. Τέλεια. Και έχουμε πάρει και καλαμαριέρες που δεν θέλουν δολώμα. Σωστό. Ναι, ωραία. Θα δοκιμάσουμε, να δούμε. Εσείς σε τι τρώνε, που το ξέρεις στον τόπο? Εγώ φίλε δεν βάζω τίποτα επάνω. Τίποτα δεν βάζω. Εντάξει, να τα έχουμε όλα. Ακριβώς. Δεν πειράζει. Ποτέ δεν ξέρεις. Μια χαρά είμαστε. Εγώ πέφτω στα πεινασμένα, αλλά. Ναι, κι εγώ θέλω. Θα είμαι ευχαριστημένος πάντα. Ευκολία θέλω κι εγώ, ευκολία θέλω. Μην νομίζεις. Λοιπόν, οπότε τώρα ρίξουμε λίγο σιλικόνη εδώ πέρα, έτσι να προλάβουμε και αν πιάσουμε κάνα ψάρι, το δείχνουμε. Αλλιώς μετά. Εντάξει, δεν είχε αποτέλεσμα. Σιγά, κάναμε 10 λεπτά σιλικόνη, τι περιμέναμε. Έπεσε και ο ήλιος, οπότε λογικά έχουμε κάνα 20 λεπτό ακόμα να βλέπουμε, 20 με 25 λεπτά. Ακριβώς. Πότε πρέπει να πάμε? Μόλις που χαθεί ο ήλιος. Μόλις χαθεί ο ήλιος και σκοτεινιάσει λίγο. Να σκοτεινιάσει να αρχίσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Οπότε μπορούμε από τώρα να κάνουμε την πορεία μας, δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Όχι. Ωραία. Μπορούμε από τώρα να κάνουμε την πορεία μας, να βλέπουμε κιόλας. Εντάξει, να πάμε εκεί, να δέσουμε τις αρματοσχές μας και να ψαρέψουμε θράψαλα. Έχουμε εκεί πέρα να δέσουμε ή θα είμαστε αρόδων? Και τα δύο έχουμε. Και τα δύο. Τι είναι καλύτερο, αρόδων? Ακριβώς. Ναι. Ναι, φυσιολογικό, κουνιέται και λίγο το δόλωμα. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε, θα βάλω και φακό στην κάμερα, όπως τα είπαμε. Θα τα βρούμε. Θράψαλα, να σου πω, έχει μεγάλα. 3 κιλά, 4 κιλά. Δεν πιστεύω να έχει κανένα μεγαλύτερο να μπει αυτό μέσα να βγω εγώ έξω. Εντάξει, κοίτα, άμα έχει κάποιο μέγεθος και πάνω, ή δεν μπαίνει στη βάρκα ή βγαίνω εγώ. Διάλεξε. Αν εξαιρέσουμε από την πιο προηγούμενη εβδομάδα που μας έσπασε το καλάμι. Αυτό. Όντως, ωραία. Όχι, δεν το θέλουμε. Θέλουμε κυριλέ θράψαλα, μέχρι 2 κιλά. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Έχουμε τον ίδιο φακό. Λοιπόν, είμαστε κάπου στα 120 με 140 μέτρα. Κυμενόμαστε. Έχουμε δέσει σε ένα ψηλό καλαδούρι εδώ πέρα που έχουμε βάλει σαν σημάδι. Τι θα κάνουμε τώρα, για να κάνουμε κάτι διαφορετικό? Εσύ Κώστα, τι θα βάλεις επάνω? Εγώ, φίλε, αυτό που βλέπεις εδώ. Τίποτα άλλο πάνω. Δηλαδή βάζεις μία θραψαλιέρα με ένα βαρύδι από κάτω. Ακριβώς. Η θραψαλιέρα τίποτα, απλά φωσφοριζέ, και από πάνω μία σπίθα. Α, μπράβο. Ωραία. Πράσινη σπίθα. Ωραία. Εγώ για να κάνω κάτι διαφορετικό θα βάλω δόλωμα. Και θα δούμε τι πιάνει και ό,τι πιάνει το γυρνάμε. Σωστός. Σωστός. Ωραία. Τα έχουμε όλα. Έχω πάρει κάτι κόπες, κάτι μικρές φρύσες. Δεν έχουν και ιδιαίτερες προτιμήσεις από ό,τι ξέρω, από ό,τι θυμάμαι. Λόγω το ρίχνω σκάτω και τις πάει. Ναι, αυτό. Οπότε μια χαρά. Έχω πάρει λίγο μεγάλες κόπες, γιατί μου είπες ότι είναι 2 κιλά, 3 κιλά. Αλλά εξηγήθηκες. Για να δούμε. Λοιπόν, ορίστε, εγώ έβαλα 2 φρύσες, τη θραψαλιέρα και έχουμε από κάτω εδώ. Έχω βάλει αντί για βαρύδι αυτή τη ζόκα, η οποία είναι φωσφοριζέ. Ωραία. Κάτι φωσφορίζει. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται, αλλά αυτό. Τώρα είμαστε σταθεροί, ρίχνουμε και βλέπουμε. Πρέπει να έπιασα. Έχει βαρύνει πολύ το καλάμι, δείξει μύτη. Μάλλον. Δεν πρέπει να είναι και πολύ μεγάλο όμως. Πρέπει να συνηθίσω με αυτό. Καλάμι δεν έχω ψαρέψει ποτέ θράψαλα, η αλήθεια είναι. Το δούμε, το φέρουμε εδώ. Ανάλογα με το μέγεθός θα δούμε και αν θα μπει στη βάρκα. Σιγά σιγά, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις κενά. Δεν πρέπει να κάνεις κενά. Είναι. Θα πάρουμε την αποχή. Όχι φίλε, αυτό που έχεις δεν φεύγει από πάνω του. Αυτό νόμιζα. Αυτή που έχω εγώ έχει φόβο άμα κάνεις κενά να μας φύγει. Κάνει, δείξει τη μύτη. Κοίτα. Προσπαθεί λίγο τώρα. Όσο το φέρνω και κάνει κάτι κατεβάσμα. Κοίτα λίγο να δεις, σε κάποια φάση θα κάνει. Έχεις και εσύ το ίδιο καλάμι, δεν έχεις? Τι λες, είναι μικρό? Καλούτσικο είναι. Πάνω από κιλό είναι σίγουρα. Ωραία. Το βυθόμετρο λέει ότι είμαι, θέλω άλλα 40 μέτρα. Να, τώρα, κοίτα. Κοίτα. Το λες? Ναι. Φαίνεται στην κάμερα το καλάμι. Φαίνεται λιγάκι. Κάπως καλύτερα. Έχω τρακ. Είναι το πρώτο για σήμερα. Οπ. Έκανε τέτοιο. Οπ, κοίτα, τράβα. Δεν είναι ωραίο τώρα. Κάνει τα κόλπα τώρα, το φέρνει. Οπ. Λίγο το εκείνο μας κάνει... Ναι. Θα τη ρίξει την κάμερα. Λες. Τραβάει μένα. Το δωράκι σου ήταν αυτό που είχε. Ήτανε για να σε δροσίσει. Ναι. Γύρω στο... Να το. Ωραία. Άκου πως κρυψάει. Ωραίο. Ωραίο κομματάκι. Άντε, ξεκινήσανε. Ναι. Είναι η ώρα τους. Και όπως βλέπουν είναι το απόλυτο σκοτάδι. Ναι. Κι άλλο μάλλον, Κώστα, το δόλωμα είναι καλύτερο. Μέχρι στιγμής, ναι. Λοιπόν. Αυτό με ταλαιπώρησε λίγο, βασικά κάνα 2 φορές. Χρειάστηκε να το καρφώσω, ας πούμε. Αυτά. Κάνει τώρα και τα δικά του, να λίγο. Εκεί πέρα. Δεν το έχω μάθει ακόμα, αλλά θεωρώ ότι είναι το ίδιο μέγεθος. Ωραία, είναι δεύτερο. Δεν έχουν περάσει 5 λεπτά από το προηγούμενο. Κοίτα λίγο. Ναι, κάνει λίγο. Ωραίο είναι. Και εγώ έτσι όπως είδα ότι πιάστηκε το προηγούμενο, θεωρώ ότι δεν μπορεί να φύγει εύκολα. Όχι. Από τη στιγμή που καρφώθηκε. Ειδικά σε αυτό το καυτερό που είναι το αρπάδι πάνω. Το αρπάδι είναι. Εντάξει, εμείς οφείλουμε όμως να το ψαρέψουμε σωστά, δεν πρέπει να αφήνουμε κενά. Α, τι ωραίο ψάρεμα! Τηλέφωνο. Ορίστε, θα ακούτε και τη μεταξία. Μεταξία! Μεταξία! Ναι, τι? Φέρνω θράψαλο και γράφει η κάμερα και θα μπεις και στο YouTube. Λέγε. Τίποτα, μια χαρά. Κοίτα τι κάνει. Τι ώρα να έρθω, τώρα πιάσαμε το δεύτερο, κάτσε καλέ. Ναι, αν θα έρθω. Μα τώρα βράδυ μπήκαμε, αγάπη μου. Να προσέχεις. Παντόφλα πέφτει. Από ό,τι βλέπετε πέφτει παντόφλα. Τι λες, όχι, δεν φοράω παντόφλες. Δεν φοράω. Εντάξει, έλα, κλείσε. Κλείσε γιατί το βγάζουμε, κλείσε. Να το, έχει πιάσει λίγο αυτό. Τι κάνω τώρα. Α! Εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, είμαι ακόμα... Όχι ρε πούστηκε. Είμαι ακόμα ερασιτέχνης στο πώς να τα βγάζω. Γελάς ρε. Άντε γαμίσου, γιατί ρε φίλε. Λοιπόν, να το... Καλό. Ίδιο μέγεθος είναι. Έτσι. Έχει πιαστεί μόνο από το θράψα, αλλά αυτό ήταν λίγο έξυπνο. Σας είπα, χρειάστηκε να το καρφώσω. Ωραία. Κάτσε να το πιάσω όπως το πιάνουν αυτοί που πιάνουν θράψα, αλλά περίμενα να δεις. Και καλά, ξέρεις. Αυτό είναι. Ωραία. Πάμε. Το τσιμπήσαμε. Αμέ. Αυτό του λείπει. Εσένα είναι πολύ πιο σκληρό το καλάμι, Ναι, πολύ πιο σκληρό. Προσφύγει σου μαζεύει το νήμα αριστερά. Το είδαμε τώρα. Έρχεται. Ω, Παναγία μου. Ξεκολλιά σου. Εγώ δεν μπορώ. Μπράβο ρε. Μπράβο μωρή μαλακία. Έλα εδώ. Ναι. Μπα να κολοχτυπιές εσύ. Να δούμε για κράτο. Ίδιο μέγεθος, Ίδιο μέγεθος. Πώς το πες. Δεν θα βγάλουμε κανένα μεγάλα. Θα γίνει τώρα. Γιατί και αυτά ωραία. Ωραίο. Λοιπόν, αυτό τώρα με το που πάτωσε το πήρε. Νόμιζα ότι πιάστηκα κάτω. Ήταν λίγο πιο επιθετικό. Σε αυτή τη φάση βάλαμε γόπα. Αν έχει μείνει δόλωμα, να σας δείξω. Αγόρασα και κάτι γόπες από το ψαράδικο που ήταν λίγο μεγάλες, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο, όλα τα ίδια πρέπει να είναι. Είναι κουραστικό, άμα έχει πολλά θα σου βγάλει την πίστη. Όντως. Κοίτα, με τρομπάρισμα ίσως είναι λίγο πιο... Οπ. Πιο εύκολο. Φέξε τη μύτη, φέξε τη μύτη. Γιατί η μύτη τώρα παίζει, είναι λίγο πιο δραστήριο αυτό. Κοίτα. Οπ, αμόλυσε. Το είδες? Μόλισε. Ναι, δεν το δες. Δεν το ξαναπαίρνει. Δεν τη χάλασε. Να, εδώ πέρα την έχει χάρη, βλέπεις. Ίσα λίγο που την έχει, ναι. Ωραία. Τι να κάνουμε. Να φύγει για Καναδά, τα πιάσουμε όλα. Άτονα, μισοφάρισες. Έλα, έλα καλό μου. Ωου, ωραία. Μεγάλο. Πρέπει να είναι καλό αυτό. Έλα. Ψηλά, χαμηλά. Χαμηλά. Λίγα, κανένα 2 μέτρα από τον πάτο. 110 μέτρα. Κάτι είδα, να μην σου λέω ψέματα εδώ. Ωραία φίλε. Εμείς το που έκανε. Θα χρειαστούμε αποχή. Μπορεί και ναι. Ωραία. Έχεις βάλει όλο το τσιγάρα πάνω. Για κάτσε. Έρχομαι εγώ. Τι θα το πιάσουμε το χέρι? Ας θα το πιάσουμε το χέρι, μην άγχωνεσαι. Και άμα φύγει. Δεν θέλω να φύγει. Δεν θέλω να φύγει. Έλα αγόρι μου. Α, είναι λίγο μεγάλο αυτό, ε. Αυτό πρέπει να είναι καλό. Δεν το φαίνεις από εδώ το καλάμι σου? Από εδώ. Όχι, το καλάμι, ναι, έτσι. Είναι πολύ σκληρό το καλάμι. Εδώ βλέπεις τι κάνει. Εδώ, κοίτα. Μην του κάνεις κενό, μην το χάσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι θα φύγει αυτό το πράγμα εδώ. Να μου πεις άμα ήταν θα έχει φύγει, Λίγο κουραστικό το πράγμα. Αυτό είναι φίλε. Φίλε, κοίταξε να δεις, αν ήταν αυτό που είδα στο βυθόμετρο, ένα σημάδι, πρέπει να ήταν μεγάλο. Κάτι έρχεται, κάτι βλέπω. Ωραία. Κάτι βλέπω. Μην το χάσουμε, μην το χάσουμε. Έφτασε. Έλα, έλα, έλα. Κοίτα εδώ. Άστο να κάνει το μαύρο. Μην το φτάσει πολύ κοντά στο. Είναι μεγαλύτερο, ναι. Κοίτα πως είναι πιασμένο. Ναι. Μην το σπάσουμε το καλάμι για μένα, μην το βγάλεις έτσι το νερό. Τον μπάτο σου γαμό! Πάντα κινητά, πάντα τσιγάρα. Λίφρε να όχι. Άντε γαμίσου ρε Κώστα. Λίστο ρε μαλακά στο κάτω. Μαλακά δεν μπορώ, ή θα βγάλω το καλάμι μέσα ή θα βάλω το θράψαλο. Τίποτα, θα μας φάει. Άστο. Λίστα φρένα, λίστα φρένα. Ωραίο φίλε αυτό, Πιάσ' το αγκαλίτσα τώρα. Τέτοια κομμάτια θέλω. Αυτά τα κομμάτια είναι ωραία. Έτσι φίλε, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μόνο τέτοια είχε. Πιάσ' το. Από κάτω και από τη μούρη. Πώς το βλέπεις, Χριστοφοράκο μου? Ωραίο κομμάτι, Κλείσε λίγο φακό. Κεφαλή. Εγώ ας το κλείσω, έλα εδώ κοντά μου, έλα εδώ. Μούρι προς τα μένα. Μούρι αυτού προς τα μένα. Έτσι. Πέρασε. Ωραίο κομματάκι. Μας έκανε και το μπάνιο του, Αλλά μας γάμισε, δεν μας έκανε. Πάντα κινητά, πάντα τσιγάρα, πάνω όλα. Ωραίο, ωραίο. Τέλειο, τέλειο. Βγάλε, δεν την έχεις. Τώρα που θα φας το ξύλο σου. Δεν υπάρχει ξύλο. Πιάσαμε κι άλλο. Μεγάλο, μάλλον τώρα μπήκανε. Ή βρήκαμε το σημείο. Κοίτα τη μύτη, κοίτα τι κάνει η μύτη. Κοίτα να γίνει το πήγαινε με το δικό μου, δεν μου φύγει το καλάμι. Κοίτα. Η μύτη είναι εντάξει, δεν έχει κάνει όπα. Ναι, όχι, αλλά περίμενε να δεις. Γιατί κάνει κεφάλια, όταν το σταματάω λίγο, κοίτα. Όταν το σταματάω λίγο, αυτό προσπαθεί το καημένο, ναι. Στέφω τελικά σ' αρέσει το ψάρεμα. Ναι. Είναι ωραίο, αλλά δεν κουνάει. Μ' αρέσει με το καλάμι, έτσι θα το κάνω. Παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό. Θα σας ανοίξω το κλίκερ να δείτε ότι περιφέρω, δεν το πιστεύω δηλαδή. Όχι ρε. Ναι. Τι να κάνω. Ναι. Πρέπει να βγάλω δίκιο εγώ τώρα, να σε ξανασοφαρίσω. Μας έσπασε τα νεύρα το κλίκερ, τώρα αγάμε σου για κλίκερ. Τραβά λίγο εκεί πέρα τη μύτη. Πρέπει να την επόμενη φορά να του βάλουμε κάτι φωσφορούχο μπροστά, να φαίνεται η μύτη. Λοιπόν. Να το φίλος μας. Έλα, τι είναι καλό σου λέω. Θα τα φάει η κάμερα. Δεν το φάει η κάμερα. Εγώ θα τα φάω. Τα έφαγα, δεν στο είπα. Πρόσεχε. Τρώμασε. Πόπο τα φάει η κάμερα. Πρόσεχε, γράφει. Δεν το πάω. Γράφει. Πόπο, πάει το κινητό. Βγάζω το νερό. Αντεγάμι σου, πες μέσα. Συνέχεια νερό. Δεν το πιστεύω. Κοίτα πως γίναμε. Όχι ρε φίλε. Κάτσε να σκουπιστούμε και συνεχίζουμε να γράφουμε. Σωθήκαμε. Λοιπόν. Είναι τόσο μεγάλο που δεν θέλω να το πιάσω βασικά. Αλλά θα το πιάσω για σας! Μην κουνηθείς, σε πέταξα μέσα. Κοίτα, μην πετάξει πάλι νερό, δεν έχει άλλο. Ανάποδα το κρατάω, Ναι. Να το. Όχι, να το, καλέ. Περίμενε ρε, μην μας φύγει και μας χτυπήσει. Ναι. Γράφει. Άστι, δεν βγαίνει. Βάλε κρατακόντα. Δεν βγαίνει. Έλα. Λοιπόν, πάμε. Και έχει γίνει και άσπρο αυτό το μέσο. Έχει γίνει άσπρο, δεν είναι ζωντανό γιατί μας έκανε χάλια, έπρεπε να τα φτιάξουμε όλα εδώ. Κοίτα τα όμως πόσο είναι. Είναι μεγάλο. Ωραίο. Ωραίο κομμάτι. Αυτά είναι. Στάζουν τα μούτρα μου. Δεν το πιστεύω. Δώσουμε την κάμερα να το βάλεις μέσα εσύ, έλα. Μου το πετάξεις πάλι στα πόδια. Είσαι μαλάκα. Αν και είναι ψόφιο αυτό τώρα. Δεν είναι ψόφιο, έχει αλλάξει χρώμα. Κοίτα τα άλλα. Βλέπεις να είναι ψοφιά. Βλέπεις που κουνιέται και αλλάζει ακόμα χρώματα. Δεν το πιστεύω, έπαιρνε φρένα. Δεν το πιστεύω. Κοιτάξτε πώς γίναμε. Χριστός και Παναγία. Το τσιμπήσαμε. Κάνανε μία παύση βασικά, άλλαξε ο αέρας λίγο και δεν μας πήγαινε στο σημείο που θέλαμε, που όπα. Κοίτα, κάνει και αυτό τέτοια. Κάνει και αυτό τα κολπάκια του. Λοιπόν, θα το σηκώσω κατευθείαν για να μας κάνει όσο λιγότερο μπιπ γίνεται. Τώρα, το κατευθείαν είναι σχετικό. Όπα. Κοίτα, κοίτα εκεί. Δεν το λες μικρό κι αυτό. Όχι. Γόπα. Μεγάλη γόπα. Για δόλωμα, το χέρι μου έχει πιαστεί και... εγώ όχι άλλο για σήμερα, γιατί καταλαβαίνω ότι ο καρπός μου δεν θέλει. Δείξε μέσα. Θα το χάσουμε ρε. Σήκωσε εδώ. Αμάν. Το έφερε εμένα, δεν ήταν εύκολο για τράψαλα αυτό. Ήταν ψάρι. Λοιπόν, κάτι τσίπησε και σε ένα και αυτό. Λοιπόν, το βάζω πάνω γρήγορα. Τσακ. Να. Λοιπόν, και θέλω να σας δείξω κάτι πολύ σημαντικό τώρα. Κάτι που περίμενα ότι θα γίνει, απλά δεν ήξερα πότε θα γίνει. Λοιπόν, θέλω να δείτε αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ένα ταγκουνιά. Ναι. Ότι όπως ανέβαινε αυτό επάνω, ένα άλλο θράψαλο αποφάσισε να φάει αυτό το θράψαλο. Αυτά. Κανίβαλοι κύριοι. Λοιπόν, τέλος. Καλά τα πήγαμε. Αυτή είναι η τελευταία που μαζεύουμε, να βγούμε κιόλας. Έχει πάει, πώς ψάρεψαμε, 1,5 ώρα, 2 ώρες. 2 ώρες. Να βγούμε και έξω σιγά σιγά. Γιατί είναι και βράδυ, εγώ δεν έχω συνηθίσει το βράδυ. Θα το ανεβάσω έτσι προς τα πάνω αργά, γιατί πριν πήραμε και μια τσιμπιά κάπου στη μέση. Τέλος πάντων, αυτό ήταν. Πάμε έξω να δούμε τι κάναμε τώρα. Μόλις βγήκαμε έξω. Να την παρκούλα μας εδώ. Μια χαρά, πολύ καλά τα πήγαμε. Παιδιά, έχει τρομερά ρίχια. Όλο αυτό είναι η γλίστρα εδώ πέρα. Όποιος ξέρει τη γλίστρα εδώ θα καταλάβει πόσο μέσα έχει μπει η θάλασσα. Δεν ξέρω, μπορεί και να δυσκολευτούμε να... βγάλουμε. Εδώ πέρα κάποιος άνθρωπος άφησε αυτό. Να, κοίτα εδώ. Κάποιος το άφησε εδώ το ψυγείο. Για μότο. Έχουν φύγει όλοι όμως. Κύριε! Πού είσαι? Παιδιά, πρέπει να έχετε αφήσει... Εσύ το άφησες αυτό? Ναι, το κουβάω, Άντε. Γι' αυτό φώναζα, νόμιζα ότι ήταν ο κύριος εκεί πέρα. Μαζί μας. Και τον εφώναξα. Εντάξει, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ωραία. Άντε να το βγάλουμε κιόλας στο... μπάρκα. Κι άλλο! Αριστερά! Και εδώ τελείωσε η ψαριά μας. Τώρα θα τη δείξουμε. Όχι, δεν πρέπει. Γιατί, θα σου πω γιατί. Καταρχήν για να κάνω προπόνηση, κατά δεύτερον για να καταλάβει ο κόσμος ότι γίνεται και με έναν άνθρωπο. Αυτό. Πολλοί μου λένε ότι δεν παίρνουν βάρκα, φαντάσου, για να μην και καλά ότι θέλουν και δεύτερο άτομο. τέτοιο φουσκωτό, εντάξει, δεν σου λέω για μεγάλη βάρκα. Όταν τσιτώσει, κοιτάς εδώ να κάτσουν και καλά τα καράουλα, να μην είναι όρθια. Από εκεί είναι εντάξει. Από εκεί είναι εντάξει και τελείωσε. Ένα τέτοιο φουσκωτό είναι πολύ εύκολο να το διαχειριστεί και ένας άνθρωπος. Έλα Κώστα, για να δούμε τι κάναμε. Είσαι έτοιμος? Ωραία. Τι είμαι. Μαλάκα, είναι τεράστιο. Του βγάλω, το. Είναι ωραίο φίλε, μεγάλο είναι. Λαγα κάνεις, τι είναι, μικρό είναι. Γεια σας παιδιά. Και εδώ τη βγάζεις μέσα εδώ. Ναι. Καλά τα πήγαμε, γαμάτα όμως. Λοιπόν, πόσα τέτοια να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε τώρα 3-4 ψαρήματα. Εύκολα, εύκολα. Πόσα πιάσαμε, 6. 6 είναι μέσα. Θα το πάρω την κόα πάνω εδώ. Να το να... Έτσι πάρτενε με το μελάνι τώρα για να γουστάρεις. Να τον. Αυτός είναι ο Χριστόφορος. Να τα κατσά, βγάλουμε καμία φωτογραφία. Κατσά τα πιάσω από τα... Χριστέ μου αηδία. Πάμε. Τέρατα! Ωραίο πράγμα. Ναι. Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Αυτά ήταν για σήμερα. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Ορίστε. Πάω τώρα να κόψω τα χέρια μου. Να είστε καλά. Φέρτο παιχταρά. Ωραία μεγάλε. Άστα τσιμπάει. Τι τεράστιο. Φύγει κουλό, έτρελα φύγει. Γεια σου ρε Χριστοβοράκλα. Πιάσω ρε, πιάσω ρε. Σε θέλω να σε έχω τώρα παιδί μου.